Και πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Νωρίς σήμερα, Γιώργος Τσανάκας, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος έχει σιγά σιγά τις επιστροφές του. Θα παίξει και ένα φιλικό αύριο με τον Ατρόμητο προπονητικού χαρακτήρα που λογικά θα δοκιμάσει πράγματα με την Λίμπαρ. Θα μας πει αναλυτικά ο Γιώργος. Χαίρετε. Γεια σου, γιατί κάνεις. Καλά, φίλε, εσύ. Καλά, εσύ. Καλά, καλά. Φιλικό αύριο. Έτσι όπως το είπες, καλά, καλά. Είναι τώρα αυτό το διάστημα με τις εθνικές ομάδες, εγώ δεν το μπορώ ιδιαίτερα να σου πω αλήθεια. Όντως, είναι. Δεν το χωνεύω, δεν το πω και τις αγωγές καθόλου. Είναι σαν να πηγαίνεις για ψάρεμα χωρίς δόλωμα, φίλε. Τίποτα, είναι. Κομματικά. Σαν να έχεις ρεπό και δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων. Φιλικό αύριο, προπονητικού χαρακτήρα και κλεισμένων. Πρωί ή απόγευμα. Νομίζω είναι νωρίς. Θα χωρίς φυσικά τηλεοπτική μετάδοση. Το λέω γιατί ρώτησα πολύ και πριν ο κόσμος. Αλλά εντάξει, είναι το θέμα ότι. Δεν θυμάμαι πότε έχουμε δει φιλικό προπονητικό χαρακτήρα. Έστω και στο φιλόλογο στο YouTube. Ναι, το θέμα είναι ότι θα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας για τον με τη Λίμπαρ να δει, εγώ θα πω κυρίως το Γιαζίτσι και να κρίνει και το βαθμό ετοιμότητάς του. Ναι. Γιατί και καλά εργομετρικά έχει και παρότι έχει να παίξει από τα μέσα Ιουνίου στο Euro τότε με την Εθνική Τουρκία και δεν είχε ομάδα το καλοκαίρι, έκανε προπόνηση μόνος του και είναι σε καλή κατάσταση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θέλει το χρόνο του για να είναι στο 100%. Ασφάλως. Αλλά νομίζω μετά την διακοπή θα αρχίσουμε να το βλέπουμε να παίρνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο. Ως τώρα δεν έχει πάρει. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν τον έχει διαθέσιμο στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, εγώ θα πω ότι είναι και καλό που θα τον έχει σε χωρίς διοργανώσεις, ίσως και κυρίως αυτές για να έχει μικρότερη επιβάρυνση και από την άποψη ότι έχει για τον τρόπο του Ολυμπιακός να παίζει τα εκτός έδρας παιχνίδια που του ταιριάζει, στα ευρωπαϊκά, στα εκτός Ελλάδας εννοούσα, που του ταιριάζει, ενώ στην Ελλάδα που θα βρει πολλές ομάδες με κλειστές άμυνες, θα χρειαστεί ξεκάθαρα ένας παίκτης όπως ο Γιαζίτς, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο ρόστερ, έτσι, να μην γελιόμαστε. Και του λύνει και πολλές τρύπες, γιατί εκτός από το δεκάρι μπορεί να παίξει στα εξτρέμ, κυρίως δεξιά. Οπότε μια μεσοεπιθετική τριπλέτα με Γιαζίτσι, με Τσικίνιο και Ζέλσον, λέω εγώ τώρα, πίσω από το Ελκάμπι. Εντάξει, είναι λίγο καλή. Ποιότητα. Κομματάκι καλή. Ναι. Οπότε είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να δει τον Γιαζίτσι και να κρίνει το βαθμό ετοιμότητάς του και να δει πώς θα συνεχιστούν οι προπονήσεις μαζί του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και φυσικά θα περιμένει να δει και την ετοιμότητα μερικών ακόμη ποδοσφαιριστών. Όπως του Ντάνι Γκαρθία, του Ολιβέιρα. Δύο παίχτες που έχουν έρθει για να έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Προς το παρόν δεν είναι τόσο καλή. Ναι, δεν έχουν και γιατί δεν είναι στο 100% αλλά και γιατί δεν έχουν ανταποκριθεί πλήρως αυτά που προφανώς τους ζητάει ο προπονητής τους. Ακριβώς, το καταλαβαίνω. Δηλαδή ο Ντάνι Γκαρθία δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι. Και φυσικά θέλουν και ρυθμό αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Πασχαλάκης θα παίξει επίσης αύριο. Ο Μπιανκόν είναι ένας παίκτης που πρέπει για αυτός να παίξει για να φανεί η ετοιμότητά του, γιατί μέχρι τη διακοπή του Νοεμβρίου έχει πρωτάθλημα Ευρώπη κύπελο. Σωστά. Είναι όλοι πάρα πολλά παιχνίδια. Όλοι θα χρειαστούν πραγματικά. Μπορεί να χρειαστεί ακόμη και ο Ανδρούτσος, εγώ θα πω. Ναι. Δηλαδή, ημεροντινέοι εξτρέμ πλέον. Εντάξει, νομίζω ότι όταν μπήκε ο Γιαζίτσι μπορεί να πάει πιο πίσω ο Ροντινέι, εφόσον ξέρεις παραμείνει εκεί ο Τσικίνος στο 10. Μοντέρνα εξτρέμ είναι, φίλε. Εντάξει, εγώ δεν έχω κατασταλάξει που αποδίδει καλύτερα ο Ροντινέι. Γιατί και στις δύο θέσεις είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά εντάξει, αυτό είναι θέμα του προπονητή. Καλό είναι να έχει, γιατί του αρέσουν τέτοιες παίκτες που λέει εργαλεία. Ο Παπακανέλος επίσης είναι ένα παιδί αύριο που θα παίξει. Γιατί από τους 5 μικρούς είναι ο μοναδικός που δεν έχει κληθεί στην Ελπίδα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μαζί και με κάποιους ποδοσφαιριστές από την ομάδα νέων που θα ανέβουν, που έχουν ανέβει από τη σημερινή προπόνηση στην πρώτη ομάδα, πολύ πιθανόν εννοώ, πούμε, για παράδειγμα ο Πνευμονίδης, που είναι ένα παιδί που είναι πολύ ποιοτικός και φουλ εξελίξιμος ποδοσφαιριστής και διάφορα ακόμα, να αγωνιστούν αύριο σε αυτό το φιλικό προπονητικό χαρακτήρα με τον Ατρόμητο. Δεν μπορώ να σας πω αν θα παίξουν ο Γουίλιαν, ο Τσικίνιο, νομίζω δεν θα παίξουν. Όπως και ο Ζέλσον που έχει μια ενόχληση, γι' αυτό βγήκε και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Βέλντε να παίξει, ναι, γιατί να μην παίξει. Ναι. Γιατί να μην παίξει το παιδί. Πρέπει λίγο
Και ο ίδιος... Να πάρει τα πάνω του. Να πάρει τα πάνω του. Αυτό ακριβώς. Ασφάλως, ασφάλως. Το χρειάζεται. Και νομίζω πως θα είναι γι' αυτό το... αυτό το μάτς. Και αυτή η διακοπή θα του κάνει καλό. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω. Ώστε να... Και να δείξει ναι, αυτά είναι... που πραγματικά μπορεί, αυτά που είδαμε τέλος πάντων στην προετοιμασία. Ακριβώς. Αν μη τι άλλο. Ακριβώς. Ωραία. Αυτά, δεν μου λες, σου ναι. προκύπτει σε ένα από το ρεπορτάζ αυτό που διαβάσαμε το πρωί περί πρόθεσης για νέο συμβόλαιο στο Μουζακίτη. Εντάξει, ο Μουζακίτης είναι ένας από τους παίχτες που υπέγραψαν έτσι τα συμβόλαια. Τους έχει δέσει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα παιδιά με συμβόλαια, ώστε να μην την πατήσει. Όπως για παράδειγμα, εγώ αναφέρω ένα παράδειγμα του Ρωμάνου με τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Και διαφορά. Πολλά τρία παράδειγματα υπάρχουν από όλες τις ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει δεδομένα και από τη στιγμή που υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι από το καλοκαίρι, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον χάσει. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Ναι. Δηλαδή να αρχίσουν το επόμενο διάστημα οι συζητήσεις, ώστε οι δύο πλευρές να τα βρούνε και να συνεχίσουν παρέα, γιατί και ο ποδοσφαιριστής αυτό θέλει. Και είναι απολύτως λογικό έτσι, να θέλει πρώτα να παίξει εδώ και μετά να πάει εφόσον βρει κάτι το εξαιρετικό για να συνεχίσει την καριέρα του αλλού. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι απ' έξω, ούτε κάποια πρόθεση και από το μικρό να φύγει ασφαλώς, και νομίζω είναι και σωστό στο μυαλό του έτσι, ότι εδώ πρέπει να καθιερωθεί πρώτα, δεν παίζει και σε μια μικρή ομάδα και μετά να δούμε όλα τα υπόλοιπα. Yeah. Όλα έρχονται με τον χρόνο συνέχεια. Δεν μου λες κάτι ακόμα. Ναι. Με αφορμή, επειδή τα είδαμε, τις είδαμε αργά χθες τις δηλώσεις του Ιμπόρα, που έχει παράπονα με τον με το χρόνο συμμετοχής σου στην Λεβάντε. Θα τον ήθελες στην καλά, ομάδα σου? Σαν να κλέψεις εκκλησία τώρα η ερώτηση. Συγκεκριμένο. Εντάξει, τώρα το δημοσίευμα που βγήκε αυτό, ενώ οι δηλώσεις του Ιμπόρα, μία μετά κάποια δημοσίευμα την Πορτογαλία, που ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος από τον Νόρτα στην Μπράγκα, ναι. και λίγο πολύ και η διοίκηση ψηλό, δεν της αρέσει ο Μπράγκα, όλα αυτά φέρουν τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο, άντε να έρθουν το Γενάρη, να πάμε αεροδρόμιο να τους πάρουμε. Εντάξει, από τη μία... Ασφαλώς θα ήθελα για παράδειγμα και τους δύο, αν μου λίγες να διαλέξω. Μαζί σου τώρα. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω κιόλας. Γιατί θέλω να υπάρχει και ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για τους μικρούς, να τους βάλω εισαγωγικά, που ήδη παίζουν και είναι καλοί. Οπότε παραπάνω επιλογές θα κάνω, γιατί έχει πολλούς εκεί. Όπως ο Μουζακίτης, όπως ο Μπακούλας, όπως ο Παπακανέλος, όπως ο Κοστούλας, όλοι αυτοί θα χάσουν χρόνο άμα έρθει ένα Συμπόρα, ένα Σόρτα. Nice. Το καταλαβαίνουμε. Και όπως αφήνουμε, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να είστε καλά, παιδιά.